Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, οι εργαζόμενοι του επιστημισμού του Ρυθμού κλιμακώνουν τον αγώνα τους με οργάνωση και ενότητα. Στείλουμε σωματεία παντού, σε όλους τους μεγάλους χώρους δουλειάς, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, απέναντι στον νόμο Χατζηδάκη και όλη την αντεργατική πολιτική που ξεδιπλώνεται από την κυβέρνηση και τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτήν για την Ευρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος αντίπαλος πλέον των εργαζομένων είναι η εργοδοσία και η κυβέρνηση. Δίνουμε μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους. Εμείς οι διανομή στην ΙΦΟΥΚ, στο Συνδικάτο Μεσηθισμού Τουρισμού, ότι όταν οργανωθούμε, όταν το αποφασίσουμε, μπορούμε να γονατίσουμε ακόμα και τους μεγάλους ομίλους, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Μπορούμε να νικήσουμε αυτό το παράδειγμα των εργαζόμενων διανομέων, των ηλιμενεργατών της Κόσκο. Πρέπει να φτάσει παντού. Είναι μήνυμα ελπίδας, παράδειγμα αγώνα. Κανένας εργοδότης, καμιά κυβέρνηση, όταν οι εργαζόμενοι το αποφασίσουν, δεν μπορούν να σταματήσουν το μεγάλο ποτάμι που μπορούν να δημιουργήσουν. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε όποιον σηκώνεται, σε όποιον παλεύει για τα απλά, τα δίκαια αιτήματά μας. Όλοι οι εργαζόμενοι στη Γευσύνη πρέπει να ξέρουν ότι έχουν δίπλα τους όλα τα συνδικάτα του πιστοτισμού και όλους τους μαζικούς φορείς που σήμερα δίνουν τη μάχη στην περιοχή εδώ του βόρειου τομέα της Αττικής, να υπάρξει παντού οργάνωση σε όλα τα εργοστάσια, σε όλους τους χώρους. Πάμε λοιπόν δυνατά, θα δώσουμε τα χέρια, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα.